Κυριχαίρετε, καλό βράδυ για την Ασία, καλησπέρα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, καλημέρα στην Αμερική, εν τη καμίνο και αυτή τη φορά λοιπόν, και ελπίζουμε αυτή τη δεύτερη απόπειρα επικοινωνίας με όλους εσάς μέσα στο διαδίκτυο να είναι χωρίς τεχνικά προβλήματα ή να καλυτερεύουν τα τεχνικά προβλήματα. Είμαι στην Τολή Συνεκτάριο και ελεύθερη περιορισμένη και σήμερα, Άγιο Χονγκ Κονγκ. Καλησπέρα και πάλι. Πιστεύω τα προβλήματά μας δεν είναι λιγότερα σήμερα στο διαδίκτυο, αν και βλέπω ότι υπάρχει κάποιο μικρό πρόβλημα με το Facebook. Δεν ξέρω αν έχουμε ζωντανή ροή, αν κάποιος έχει μπει μέσα στα σχόλια να μας πει αν μπορούν να μας δουν και να μας ακούσουν. Πιστεύω ότι σήμερα ο ήχος θα είναι λίγο καλύτερος από ό,τι ήταν χτες, που ήταν το μεγαλύτερό μας πρόβλημα. Βλέπω όμως ότι η σύνδεσή μας δεν είναι τόσο καλή. Πιστεύουμε από τα μηνύματα που έρχονται ότι είμαστε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, ελεύθεροι περιορισμένοι σχεδόν σε όλο τον πλανήτη, αφού έχουμε το πρόβλημα του κορονοϊού, του COVID-19, και όλοι εμείς πρέπει να είμαστε περιορισμένοι και μένουμε σπίτι για το δικό μας καλό, για να μπορέσουμε να σπάσουμε την αλυσίδα της διασποράς και να μπορέσουμε, λέω, να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους να παραμείνουν υγιείς και να παραμείνουμε και εμείς υγιείς, ώστε αυτό το κακό να περάσει πολύ πιο εύκολα και όσο το δυνατόν λιγότερο ανώδυνα. Μια που ξέρουμε ότι ορισμένα κράτη σε αυτόν τον πλανήτη περνάνε πάρα πολύ άσχημα και οι σκέψεις μας, οι προσευχές μας είναι μαζί τους. Σήμερα στη Σιγκαπούρη είχαμε, θα λέγαμε, μια δυσάρεστη εξέλιξη, αφού τα κρούσματα που πληθαίνουν, τα οποία δεν μπορούν να τα εισμυλατήσουμε, και γι' αυτό το λόγο είχαμε διάγγελμα στις 4 ώρα το απόγευμα ώρα Σιγκαπούρης από τον Πρωθυπουργό της χώρας για να μπορέσουν να αυξηθούν τα περιοριστικά μέτρα. Ουσιαστικά κλείνουν τα σχολεία στις 8 Απριλίου, αλλά πλέον και τα εστιατόρια θα δίνουν μονάχα delivery, να το πάρεις για το σπίτι, το take away, αλλά δεν θα μπορείς να μείνεις εκεί. Περιορίζονται οι περισσότεροι θα δουλεύουν από το σπίτι, αφού τα περισσότερα γραφεία δεν μπορούν να μένουν ανοιχτά για να μην υπάρχει συγκλονισμός. Και ενώ τα μαγαζιά παραμένουν ανοιχτά, υπάρχει η οδηγία ως το δυνατόν λιγότερο να πηγαίνουμε έξω, αλλά πολύ περισσότερο να είμαστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις. Πλέον όσοι κυκλοφορούν έξω σε Σιγκαπούρη, πρέπει να κυκλοφορούν με την απαραίτητη μάσκα για να μπορέσουν να προστατεύονται. Και αυτό δημιούργησε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, μια μεγαλύτερη ανησυχία και έβαλε το φόβο των ανθρώπων, όπου με το άκουσμα του διαγγέλματος σήμερα το πρωί εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγη ώρα τα περισσότερα τρόφιμα και κυρίως τα είδη πρώτης ανάγκης από τα σούπερ μάρκετ. Εκεί, στο Χονγκ Κονγκ. Στο Χονγκ Κονγκ η κατάσταση γίνεται λίγο χειρότερη, εφόσον καθημερινά έχουμε περισσότερα κρούσματα και οφείλονται κυρίως σε αυτούς οι οποίοι ήρθαν από το εξωτερικό, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία και την Αμερική. Και ενώ στην αρχή το Χονγκ Κονγκ είχε καταφέρει πολύ καλά να περιορίσει την εξάπλωση του νέου ιού, δυστυχώς τώρα αυξάνονται τα κρούσματα και αυτό δείξει την κυβέρνηση να πάρει αυστηρότερα μέτρα και σε εμάς έκλεισαν κάποιοι χώροι συναθρήσεως. Σήμερα ετοιμάζονται να κλείσουν και τα μπαρ, οι λέσχες, ψυχαγωγίας, όλα αυτά τα οποία συναθρίζονταν πολλοί κόσμος. Βέβαια υπάρχει πλέον έντονη προτροπή ο κόσμος να μένει όσο δυνατόν περισσότερο στο σπίτι του και να μετακινείται μόνο όταν υπάρχει κάποια ανάγκη. Φυσικά σε εμάς κάτω η συμβουλή είναι όποιος κυκλοφορεί ακόμα και στον δρόμο μόνος του να βρίσκεται θα πρέπει να φοράει τη μάσκα για λόγους προστασίας και προσπαθούν να βρουν λύσεις ώστε και η αγορά να μην κλείσει τελείως, αλλά και να περιορίσουν τα κρούσματα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στο Χονγκ Κονγκ και στη Σιγκαπούρη ο αριθμός των θυμάτων είναι πάρα πολύ μικρός, γιατί βλέπω ανθρώπους που μας παρακολουθούν, Άγιο Χονγκ Κονγκ, όπως από την Ιρλανδία που έχουν τον πληθυσμό της Αθήνας, μου γράφω, και σε αυτόν τον πληθυσμό υπάρχουν κάτι λιγότερο από 4.000 κρούσματα και 95 θάματα.
Στο Hong Kong και στη Σιγκαπούρη ευτυχώς δεν έχουμε πολλούς θανάτους, αλλά υπάρχει πολλή ανησυχία και φόβος, κυρίως από τους ανθρώπους επισκέπτες που επιστρέφουν πίσω από την Ευρώπη ή από την Αμερική. Ενώ το πρώτο κύμα είχε αντιμετωπιστεί με επιτυχία, που ήταν τα κρούσματα που ερχόντουσαν οι άνθρωποι που νοσούσαν και ερχόντουσαν από την Κίνα κατά την Κινέζικη επιτοχνία και τώρα έχουμε το δέχτημα των ανθρώπων που επιστρέφουν πίσω στα μέρη μας, τα οποία δυστυχώς παίρνουν, νοσούν και φέρνουν κρούσματα και δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα, με αποτέλεσμα και η Σιγκαπούρη και το Hong Kong να πρέπει να πάρει επιπρόσθετα μέτρα. Γι' αυτό είναι ένα θέμα. Να πούμε ότι στην Ασία, μάλλον στα μέρη τα δικά μας, σεβασμιότατε, η έννοια του lockdown είναι λίγο άγνωστη λέξη. Στην Ευρώπη ίσως είναι λίγο πιο συνηθισμένη. Οι άνθρωποι φοβούνται λιγότερο, αν με επιτρέπετε να το φέρω έτσι, να το πω έτσι, με την ιδέα του περιορισμού. Στην Ασία αυτό θα φέρει μια τεράστια μηχανία, αν θα πρέπει να κλείσουμε όλα τα καταστήματα ή θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός στις μετακινήσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το οποίο προσπαθούν να αποφύγουν, να μην κλείσει τελείως η αγορά, γιατί φοβούνται την οικονομική καταστροφή και τη ζημία που θα έρθει μετά την όλη αυτή δραματική πραγματικότητα με το νέο ιό. Στο Hong Kong καθημερινά κλείνουν δεκάδες μικρές επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλές φωνές να μειωθούν τα ενοίκια στα καταστήματα ή να πάρθουν κάποια σοβαρά μέτρα που να στηρίξουν τις μικρές επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση έχει εγκρίνει να δώσει κάποια χρήματα αλλά και φοροελαφρύνσεις. Αλλά να θυμίσω ότι στην Ασία παλεύουμε με τον ιό 2 μήνες νωρίτερα από ότι ο υπόλοιπος κόσμος. Και αυτό έχει κουράσει τους ανθρώπους εκεί και φυσικά όχι μόνο έχει κουράσει ψυχολογικά τους ανθρώπους, αλλά έχει δημιουργήσει και μεγάλα προβλήματα στην οικονομία. Και είναι κάτι το οποίο τονίζουμε ότι θα συμβεί και στο δυτικό κόσμο, γιατί τα οικονομικά προβλήματα που η Ασία βλέπει, σε λίγο καιρό θα τα δει και η Δύση. Και δεν θα είναι εύκολο για κάποια ανάκαμψη. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αγωνιστούν όχι μόνο για να μείνουν σώοι και αυλαβείς από αυτόν τον νέο ιό, αλλά κυρίως να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον, ώστε να μπορέσουμε μετά από αυτόν τον αγώνα να βγούμε νικητές και από τον νέο αγώνα εναντίον της οικονομικής ζημίας που θα επέλθει. Όντως, η επόμενη ημέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και εκεί πέρα θα πρέπει πραγματικά να εστιάσουμε όλοι, γιατί το ιατρικό κομμάτι κάποια στιγμή τελειώσει, ελπίζουμε το συντομότερο δυνατό, αλλά η επόμενη ημέρα θα φέρει μια καινούργια πραγματικότητα σχεδόν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Διότι τέτοιου είδους γεγονότα μας υπενθυμίζουν ότι τελικά αυτός ο πλανήτης δεν είναι πάντα και τόσο μεγάλος. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε όλοι κατά νου. Βέβαια, επειδή λέμε ελεύθεροι περιορισμένοι, και λέμε ελεύθεροι περιορισμένοι γιατί το σώμα μπορεί να το περιορίσει. Την ψυχή όμως του ανθρώπου δεν μπορεί. Είναι πάντοτε ελεύθερη. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνουμε μια συμφωνία σεβασμιότατε. Το σαλόνι ανήκει στο Hong Kong, θα το λέμε Hong Kong, η δε κουζίνα Σιγκαπούρη που βρίσκομαι εγώ. Συμφωνώ. Οπότε είμαστε περιορισμένοι ελεύθεροι στο Hong Kong και στη Σιγκαπούρη. Συμφωνώ απολύτως. Και να πούμε ότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε τη δυνατότητα της επικοινωνίας με έναν εφημέριο, τον πατέρα Βασίλειο Μπέμπη από την Βοστόνη, για να μας πει εκεί πώς περνάνε αυτές τις μέρες, την δικιά τους κατάσταση και τον δικό τους περιορισμό, αλλά και να κουβεντιάσουμε και λίγο παραπάνω, διότι αυτές τις μέρες, οι μέρες εκκλεισμού, ο φόβος, η ανησυχία εκδηλώνεται συνήθως πιο έντονα. Και καμιά φορά σκοτεινές σκέψεις έρχονται στο μυαλό μας. Όπως για παράδειγμα τέτοιου είδους πανδημίες ή τέτοιου είδους γεγονότα. Είναι μια κατάρα, μια τιμωρία. Ο Θεός προσπαθεί να μας τιμωρήσει για κάτι. Αυτά όλα είναι ερωτήματα τα οποία περνάνε από το κεφάλι μας. Δικαιολογημένα, διότι όταν βρίσκεσαι στα δύσκολα, η θετικότητα καμιά φορά δεν με φτάνει. Ή θέλουμε κάποιους ανθρώπους να με στηρίξουν λίγο παραπάνω. Και το μυαλό να μην πάει σε σκοτεινά μονοπάτια. Η αλήθεια είναι στη σύνδεση αυτή που κάνουμε σήμερα, στην αρχή ήμασταν ακόμα στις πρόβες με Βοστόνη, με τον πατέρα Βασίλειο, οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς βγήκε στον αέρα του Facebook ή του YouTube εκείνη την ώρα. Προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε και να κρατήσουμε τη σύνδεση ανοιχτή,
αφού όπως τονίσαμε το ίντερνετ πάντα δεν είναι και τόσο καλό. Αλλά θα είναι αυτή η χαρά μας σήμερα να έχουμε τον πατέρα Βασίλειο στην συντροφιά μας και να συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί όπως είπαμε και χτες, όσο τουλάχιστον μπόρεσε ο ήχος να μας το επιτρέψει και να το ακούσουμε όλοι, η Εκκλησία έχει έργο αυτές τις ημέρες και περισσότερο οι κληρικοί της μπορούν να εργαστούν μέσα σε αυτήν την τραγική για όλους μας περίοδο και πρωτόγνωρη περίοδο αυτής της πανδημίας, και θα είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε και τον πατέρα Βασίλειο να μας μιλάει για αυτά τα θέματα. Μέχρι να φτάσουμε στην σύνδεσή μας, σεβασμιότατε, να υπενθυμίσουμε ότι και η Εκκλησία αυτήν την περίοδο βοηθάει ενεργά σε όλο τον κόσμο και στηρίζει όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά πλήττονται. Τόσο το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει βοηθήσει οικονομικά την Ελλάδα, αλλά και την Τουρκία, όπου υπάρχουν πολλαπλά κρούσματα και δυσκολίες αυτή την περίοδο, αλλά και εμείς με τις φτωχές μας δυνάμεις, τόσο στη Μητρόπολη Χονγκόν και από Ανατολής, αλλά και στη Μητρόπολη Σιγκαπούρης, προσπαθούμε καθημερινά να μοιράσουμε και μάσκες, να μοιράσουμε τρόφιμα. Ήδη την περασμένη Κυριακή στις Φιλιππίνες δοθήκαν πόσα σακιάριζε. Δόθηκαν σε 46 οικογένειες, οι οποίες μένουν στην ευρύτερη περιοχή του Παρανάκε. Γνωρίζουμε ότι το Παρανάκε ανήκει στη λεγόμενη Μέτρο Μανίλα, που είναι η ευρύτερη περιοχή της Μανίλας με πάρα πολλούς δήμους. Εκεί λοιπόν στο Παρανάκε υπάρχει ο Ορθόδοξος Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Εφημέριος είναι ο πατήρ Γρηγόριος. Αυτές τις ημέρες στο Μέτρο Μανίλα αλλά και σε άλλες περιοχές των Φιλιππίνων υπάρχει αυτό το lockdown και μάλιστα σε αυστηρή μορφή. Είναι κάτι το οποίο ζούμε εδώ στην Ελλάδα, όσοι έχουμε εγκλωβιστεί στην Ελλάδα, αλλά και μένουμε στην Ελλάδα αυτές τις ημέρες. Το ζουν λοιπόν και οι αδελφοί μας εκεί στις Φιλιππίνες και οι ναοί με οδηγία της κυβερνήσεως έχουν κλείσει, δεν μπορούν να έχουν ιερές ακολουθίες, ούτε ο κόσμος να επισκέπτεται τους ιερούς ναούς. Το έργο όμως της Εκκλησίας δεν σταμάτησε. Η πρωτοβουλία λοιπόν του πατρός Γρηγορίου με τη βοήθεια κάποιων νέων ενωρητών επεκτάθηκε σε αυτό το έργο της φιλανθρωπίας, γνωρίζοντας ότι κάποιες οικογένειες αντιμετωπίζουν προβλήματα, δεν είναι εύπορες, και προσπάθησε έτσι να μεταφέρει τροφές σε αυτές τις 46 οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και ήταν πραγματικά μια ευχάριστη στιγμή όταν με ειδοποίησε ότι θέλουν να το κάνουν αυτό και έδωσα την ευχή μου βεβαίως και τους ευχαρίστησα, γιατί αυτές τις στιγμές δεν πρέπει κανείς να ξεχνάει τον πλησίον του, αλλά και τους αδελφούς οι οποίοι βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη. Νομίζω ότι μπορούμε να συνδεθούμε με ευχαριστώ. Ναι, είναι εύκολο να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για τα μηνύματά σας και τους χαιρετισμούς. Μπορούμε να συνδεθούμε. Ελπίζω η τεχνολογία να μας βοηθήσει και να καλωσορίσουμε στην παρέα μας και τον πατέρα Βασίλειο από τη Βοστόνη. Και Άγιε Χονγκόν, αν και εσείς το επιτρέπετε, να συνδεθούμε με την άλλη πλευρά του πλανήτη, να πάμε στη Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και να συνομιλήσουμε με έναν γνώριμο και φίλο μας, τον πατέρα Βασίλειο Βέμπη, ο οποίος είναι εφημέριος στο παρεκκλήσιο της σχολής του Χάβαρτ στην Βοστόνη, αλλά και καθηγητής στη θεολογική σχολή εκεί. Καλημέρα σε εσάς, καλησπέρα σε εμάς, αφού για εσάς είναι πρωί, για μας είναι βράδυ στα μέρη μας. Την ευχή σας, μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου χαρά να συμμετέχω στη συζήτηση αυτή. Είμαι βεβαίως και στο Πανεπιστήμιο, στο Χάρβαρτ, αλλά είμαι και εφημέριος στον Άγιο Κωνσταντίνο και στην Αγία Ελένη, την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, στο Κέμπριτζ, η οποία είναι μεταξύ του Χάρβαρτ και του MIT. Τέλεια. Πανεπιστημιούπολη η Βοστόνη. Φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό πανεπιστημίων στις ΗΠΑ, αν δεν κάνω λάθος. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι 65 τα πανεπιστήμια. Εμείς έχουμε τη τύχη στον Άγιο Κωνσταντίνο και στην Αγία Ελένη να είμαστε μεταξύ τριών μεγάλων πανεπιστημίων. Του Harvard, του MIT και του Boston University. Γι' αυτό και πρόσφατα με την έγκριση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας βεβαίως, του κυρίου Μεθοδίου και του Ενωριακού Συμβουλίου,
Ξεκινήσαμε και ένα φοιτητικό κέντρο στην ενορία μας, όπου προσπαθούμε να δεχόμαστε όλους τους ορθόδοξους φοιτητές. Πολύ σημαντικό αυτό. Πώς πάει ο εγκλισμός αυτές τις μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Αυτές τις μέρες όλοι έχουμε γίνει μια οικογένεια και είμαστε όλοι στα σπίτια μας. Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ, Βοστόνη βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Είμαστε όλοι στο σπίτι, προσπαθώντας να προστατεύσουμε τις ευάλωτες ομάδες. Φυσικά και τα πανεπιστήμια, έχουν κλείσει και όλοι οι φοιτητές προσπαθούν να παρακολουθούν τα μαθήματα online, όπως και εσείς είχατε την καλοσύνη να προσφέρετε αυτή την όμορφη διαδικτυακή εκπομπή, την οποία παρακολουθούμε όλοι με ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Για μας ήταν η ανάγκη να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε όλοι μαζί. Τέτοιες στιγμές πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και κυρίως να μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε όλοι καλά. Οπότε το να επικοινωνούμε όλοι μαζί μας βοηθάει όλους και να μας επιβεβαιώνει ότι είμαστε όλοι καλά. Η κουβέντα που είχαμε και πριν με τον Άγιο Χονγκ Κονγκ είναι αυτή η επιδημία, αυτή η πανδημία πλέον, αφού δεν είναι επιδημία, είναι πανδημία για όλο τον πλανήτη. Τελικά είναι μια κατάρα? Κατάρα δεν μπορεί να είναι, γιατί ευχόμαστε και δεν καταριόμαστε, ειδικά εμείς οι χριστιανοί, και ξέρουμε ότι και ο Χριστός μας ήρθε να μας προσφέρει την αγάπη Του και σε καμία περίπτωση να μην μας τιμωρήσει. Μάλιστα, τις προάλλες σκεφτόμουν το χωρίο στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, όταν οι μαθητές θύμωσαν με κάποιους Σαμαρίτες, οι οποίοι αρνήθηκαν τον Χριστό και τον ρώτησαν μήπως να ζητήσουμε να πέσει φωτιά να τους κάψει, και ο Χριστός απάντησε, αφού πρώτα τους μάλωσε, ας πούμε, απάντησε ότι όχι, δεν γνωρίζετε τι λέτε. Γιατί ο Χριστός μας είναι αγάπη, δεν είναι τιμωρία, ούτε μας εκβιάζει να τον ακολουθήσουμε μέσω κάποιας καταστροφής. Δεν νομίζετε? Να πω και εγώ στην κουβέντα, τόση ώρα σας ακούω. Καλησπέρα και από μένα και στην Αθήνα και στην Ευκόνη. Την ευχή σας. Η καραντίνα, είδες, μας ένωσε τελικά, και το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη και τη Βοστόνη στην Αμερική. Λοιπόν, είναι πραγματικά μια ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή. Βέβαια, δεν μπορούμε να καθίσουμε να κάνουμε μια συζήτηση με θεολογικές προεκτάσεις, αφού και ο χρόνος και το μέσο δεν μας επιτρέπει. Και δόξα τω Θεώ, σήμερα βλέπω το ίντερνετ συμπεριφέρεται καλύτερα από ό,τι μας συμπεριφέρθηκε εκτές, στην πρώτη σύνδεση που κάναμε μέσα στο διαδίκτυο. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι σε κάθε φυσική καταστροφή που παρατηρείται στον πλανήτη, σε κάθε γεγονός, όπως τώρα αυτή η πανδημία, που όπως συζητούσαμε εκτές με τον Άγιο Σιγκαπούρης, είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας, ακόμα και για τους γονείς μας. Δεν έχουμε ζήσει αυτές οι γενιές κάτι τέτοιο όπως αυτή η πανδημία. Τελευταία φορά το 1920 με την Ισπανική γρίπη. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος από εμάς ή τους γονείς που να θυμάται αυτό το γεγονός. Ίσως από διηγήσεις πολύ παλαιότερων. Σε τέτοιες, λοιπόν, σε τέτοια γεγονότα βλέπουμε, ειδικά εμείς οι κληρικοί, από ανθρώπους που θέλουν να ονομάζονται πιστοί της Εκκλησίας, να αναφέρονται σε προφητείες, να αναφέρονται σε μία καταστροφολογία, να αναφέρονται σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν τον κόσμο να τρομάζει. Όπως είπε και ο Άγιος Σιγκαπούρης πριν, ότι κάτι σαν την πανδημία αυτή να είναι κατάρα, να είναι μια τιμωρία από το Θεό. Τελικά, είναι έτσι τα πράγματα? Είναι αυτό το οποίο διδάσκουμε μέσα στην Εκκλησία? Είναι αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε στην καρδιά μας? Εκτές έλεγα στον Άγιο Σιγκαπούρης ότι ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε το Πάσχα, έστω και αν αυτό θα γίνει από τα σπίτια μας την ημέρα του Πάσχα και της Μεγάλης Εβδομάδος. Όμως η Ανάσταση είναι ένα γεγονός το οποίο το ζούμε. Ήδη ζούμε την ημέρα της Αναστάσεως. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να υπάρχουν προφητείες και οι οποίες επαγγέλλονται την καταστροφή του σύμπαντος κόσμου, να το πω έτσι, τις οποίες τελικά ποιος τις λέει? Και τι επαγγέλλονται αυτές οι προφητείες?
Σωστά, έτσι είναι, σεβασμιότατε, όπως το λέτε. Σε τέτοιες περιόδους εγκλεισμού, τέτοιου είδους φωνές περίεργες βρίσκουν χώρο και δημιουργούν περισσότερη σύγχυση στον κόσμο, διότι ο φόβος μπροστά σε ένα γεγονός το οποίο δεν γνωρίζουμε καλά, όπως είναι ένα ιατρικό γεγονός, μια πανδημία, μπορεί να δημιουργήσει φόβο στους ανθρώπους. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας να μπορέσουμε να ακουφίσουμε και να δώσουμε μια αγάπη και μια απάντηση στους ανθρώπους, ώστε να μπορέσουν να ξεφύγουν λίγο από το φόβο τους. Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι να φοβόμαστε αυτές τις μέρες. Τις προάλλες δέχτηκα ένα τηλεφώνημα, μια και μιλάμε για φόβο, από κάποιο πρόσωπο, το οποίο έντρομο ζήτησε να εξομολογηθεί. Θέλω να εξομολογηθώ. Απάντησα, μα δεν είναι δυνατόν, γιατί δεν είμαι στην εκκλησία, δεν έχω το πετραχύλι μαζί μου. Η απάντηση ήταν, φοβάμαι όμως ότι θα πεθάνω από το κορονοϊό και έχω τρομοκρατηθεί. Αυτό που λέτε, σεβασμιότατε, ο κόσμος ζει έναν πανικό. Και φοβάμαι ότι αυτό θα ακολουθήσει και μετά τον κορονοϊό, την επόμενη μέρα, όπου όπως παρακολούθησα και χθες την εκπομπή σας και αναφέρατε ότι η επόμενη μέρα θα είναι επίσης δύσκολη, καθώς θα είναι πολλά τα ψυχολογικά προβλήματα και τα οικονομικά. Νομίζω ότι σήμερα μας έκανε εντύπωση, επειδή από περιοχή σε περιοχή φυσικά η ανθρώπινη συμπεριφορά αλλάζει. Στην Ασία, σήμερα το απόγευμα βγήκε ο Πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης, οπότε έκανε το διάγγελμά του λέγοντας ότι τα μέτρα προστασίας για τους πολίτες θα ενταθούν με αποτέλεσμα να κλείσουν τα εστιατόρια για όσους κάθονται εκεί, θα υπάρχουν μόνο τα delivery, τα take away, να το πάρει σπίτι και ότι ουσιαστικά κλείνουν περισσότερα καταστήματα και χώροι και προσπάθησε να δείξει ότι είναι ένα μέτρο προστασίας για όλους εσάς. Από το πρωί που είχε ανακοινωθεί ότι ο Πρωθυπουργός Σιγκαπούρης θα κάνει το διάγγελμα, είχαν αδειάσει τα σούπερ μάρκετ. Κάπως έτσι κι αλλιώς είναι η συμπεριφορά και στην Αμερική είναι διαφορετικά. Ο κόσμος πώς συμπεριφέρεται? Προφανώς η συμπεριφορά είναι ίδια, ειδικά σε περιόδους πανικού. Και στα σούπερ μάρκετ παρατηρείται έλλειψη βασικών αγαθών, όπως το χαρτί υγείας για παράδειγμα, αυτό πια έχει γίνει γνωστό. Και άλλα αγαθά, αλλά βέβαια στη Βοστόνη οι κάτοικοι είναι λίγο πιο ψύχρεμοι και μάλιστα υπάρχουν και φαινόμενα αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων. Στη πόλη του Κέμπριτς όπου βρίσκομαι και υπηρετώ, ο δήμος της πόλης, ο δήμαρχος της πόλης ενίσχυσε τα εστιατόρια δίνοντας χρήματα από τον προϋπολογισμό του Δήμου, προκειμένου να ετοιμάζουν φαγητό για τους αστέγους. Ένα παράδειγμα μιας πράξης αλληλεγγύης και ψυχραιμίας. Επομένως, ο κόσμος, παρότι είναι φοβισμένος, δεν νομίζω ότι έχει ξεφύγει από κάποια όρια. Υπάρχει αυτό που λέτε, σεβασμιότατε, πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ, με μεγάλη απόσταση ο ένας από τον άλλον, μπορεί να κάνει κανείς 1-2 ώρες να πάει στο σούπερ μάρκετ και να ψωνίσει. Τις προάλλες βρισκόμουν κι εγώ σε μία ουρά, περιμένοντας. Ακριβώς από πίσω μου, ο άνθρωπος που ήταν, μου λέει, «Μα θέλω να πάρω λίγο ψωμί και ένα μπουκάλι γάλα. Μπορώ να περάσω?» Και του είπα, «Βέβαια, περάστε, πολύ ευχαρίστως, παραχώρησα τη θέση μου». Και κανένα δύο άλλοι, αλλά μετά από λίγο βρέθηκε και κάποιος και του είπε: «Όχι, θα περιμένεις, γιατί όλοι περιμένουμε στην ουρά». Άρα οι ανθρώπινες συμπεριφορές δεν είναι πάντα ίδιες και νομίζω ότι μία συμπεριφορά χριστιανική θα διαφέρει από μία συμπεριφορά πιο ατομιστική. Δηλαδή, αλλιώς διαχειρίζεται το πανικό, την κρίση, το φόβο ένας χριστιανός και αλλιώς κάποιος ο οποίος κοιτάζει πάνω απ' όλα τη δική του ασφάλεια. Δεν νομίζετε? Έτσι ακριβώς. Και πιστεύω ότι γι' αυτό το ανέφερα και πριν το παράδειγμα κάτω στην Ασία σήμερα το πρωί τι έγινε, διότι ακόμα δεν ξέραμε ποιο θα ήταν το διάγγελμα, αλλά μόνο στο άκουσμα ότι υπάρχει διάγγελμα τρέξαν αμέσως όλοι. Γιατί ο φόβος μίλησε πρώτα από τη λογική. Και... Ναι, ο Άγιος Σιγκαπούρης τώρα έχει κοπεί η σύνδεσή του
Δεν ξέρω αν. Ομάδα της πόλης με ένα αεροπλάνο προσέφερε 1 εκατομμύριο μάσκες. Συνεχίζουμε. Ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα ήταν με το Hong Kong. Συνδεθήκαμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Έλεγα ότι χρειάζεται αλληλεγγύη. Στη Βοστόνη η ομάδα η αθλητική με δικό της αεροπλάνο έφερε 1 εκατομμύριο μάσκες για τα νοσοκομεία. Μια πράξη αλληλεγγύης. Αλλά και εμείς ο καθένας από τη μεριά μας μικρές πράξεις αλληλεγγύης νομίζω θα βοηθήσουν. Ένα τηλέφωνο σε κάποιον που είναι μόνος του. Μια προσπάθεια να γίνουμε λίγο πιο ανθρώπινοι, να ξαναβρούμε την ανθρωπιά μας. Αυτό το οποίο λέμε και εμείς τους κληρικούς μας στην Ασία, αλλά και σε φίλους και μεταξύ μας, είναι ότι σε τέτοιες περιόδους κρίσεως και ανάγκης, οι κληρικοί δεν ξεχνούν την αποστολή τους και το έργο τους. Ίσως σε μερικές χώρες όπως εμάς στην Ασία, στην Ελλάδα ή τώρα και στην Αμερική ή σε άλλες χώρες στην Ευρώπη, οι ναοί να έχουν κλείσει. Γιατί πρέπει να κλείσουν εφόσον δεν μπορούν να γίνονται συναθρήσεις πολλών ατόμων στο ίδιο μέρος. Και δεν είναι μόνο οι ναοί, είναι και άλλοι χώροι όπου γίνονται συναθρήσεις και αναγκαστικά κλείνουν, όχι γιατί κάποιοι διώκουν τη χριστιανική εκκλησία, αλλά γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη της πανδημίας. Εξάλλου δεν κλείσαν μόνο χριστιανικοί ναοί, κλείσαν και τα τζαμιά, κλείσαν και τα βουδιστικά τέμπλα, ειδικά στην Ασία πριν έρθουν αυτά τα μέτρα του lockdown στην Ευρώπη και στην Αμερική. Αλλά ο κληρικός δεν τελειώνει το έργο του στο να πάει μόνο στο ναό. Βέβαια, το κύριο έργο του είναι να τελεί τη θεία λατρεία και αν μπορεί να το κάνει έστω και κλεισμένο το θερό, να το κάνει. Είναι κάτι πολύ βασικό. Αλλά όλο αυτό το έργο της φιλανθρωπίας, της συμβουλευτικής, της υποστηρίξεως των ανθρώπων και κατά την περίοδο της κρίσης αλλά και μετά, όταν θα βγούμε από την κρίση, όπως είπατε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το κάνει. Αλίμονο, αν μείνουμε μόνο στο γεγονός να υιοθετήσουμε αυτές τις λογικές ότι όλη αυτή η κατάσταση είναι με τιμωρία από το Θεό ή μία κατάρα και τελικά να βάζουμε φόβο στις καρδιές των ανθρώπων παρά να σπέρνουμε ελπίδα. Έχετε δίκιο, ακριβώς. Δεν σταματάει το έργο του κληρικού και ακόμα και μέσω της τεχνολογίας. Αυτό ήταν και μια ευκαιρία για όλους εμάς που δεν είμαστε τόσο γνώριμοι με τη τεχνολογία να μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Ακόμα και για κάτι. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την δυνατότητα αυτής της επικοινωνίας. Ήταν μεγάλη τιμή μου. Μεγάλη τιμή μου να συνομιλήσω και με τους δυο σας. Γιατί είσαστε από τους λόγιους ιεράρχες της Εκκλησίας και όλοι σας ευχαριστούμε για τις προσπάθειες που κάνετε στην Ιεραποστολή. Την ευχή σας να έχουμε. Χάρηκα πολύ που επικοινωνήσαμε. Ευλογείτε. Εμείς ευχαριστούμε. Χαίρετε. Άγιε Χονγκ Κονγκ. Ναι, απλά να εξηγήσουμε ότι ο πατήρ Βασίλειος είναι τσάπλεν εκεί, στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, υπεύθυνος για τους Ορθόδοξους φοιτητές και μας το τόνισε και ο ίδιος σε ένα κομμάτι της συνομιλίας μας, το οποίο δυστυχώς μας το έφαγε το διαδίκτυο. Σήμερα πιστεύω να ήταν λίγο καλύτερη η μετάδοση, να μην είχαμε τα προβλήματα με τον ήχο που είχαμε χτες. Συνεχίζονται κάποια μικρά προβληματάκια γιατί η σύνδεσή μας δεν είναι τόσο καλή, όμως προσπαθούμε και ελπίζουμε να γίνεται καλύτερη με τον καιρό. Πάντως να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Βασίλειο που έκανε τον κόπο να είναι σήμερα μαζί μας, θυσιάζοντας και αυτός λίγο από τον πολύτιμο χρόνο του και μας έδωσε τη χαρά και να βρεθούμε διαδικτυακά, αλλά και να μιλήσουμε και έτσι μια μεγάλη παρέα που πιστεύω ότι είμαστε απόψε, να έχουμε τη χαρά να τον ακούσουμε. Είμαστε πραγματικά μια μεγάλη παρέα αφού παρακολουθώ τα μηνύματα στο Facebook και ευχαριστούμε όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μας από διάφορα μέρη της Ελλάδας αλλά και από Αμερική και από την Ασία. Και πραγματικά συγκινούμαστε που είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα, είμαστε ελεύθεροι, περιορισμένοι όλοι στο ίδιο καμίνι, αυτό του περιορισμού από τον κορονοϊό. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που μείνατε παρέα μαζί μας και να ολοκληρώσουμε και αυτή την συνάντησή μας, την διαδικτυακή, εδώ, μέσα από το Facebook και να την ανανεώσουμε για τη Δευτέρα, το απόγευμα στις 5.
μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Παραμένουμε καραντίνα, ελπίζουμε να μην λαλήσουμε μέσα στα σπίτια μας. Ίσως εμείς να το έχουμε φτάσει αυτό το σημείο, αφού βρισκόμαστε στο διαδίκτυο και μιλάμε στις οθόνες ενός υπολογιστή. Λοιπόν, και ακούμε φωνές, όπως λέμε, γίνεται. Δεν ξέρω τι θα πούν οι ψυχίατροι για αυτό το πράγμα, ότι ακούμε φωνές, αλλά ας ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά. Μένουμε σπίτι και μένουμε ψύχρεμοι. Η Παναγιά Ντάμα. Και όλοι θα είμαστε καλά.